διότι θάνατος, αυτός ο θάνατος, είναι το γεγονός της απουσίας του Θεού. Όταν ο Θεός είναι απόν, ο άνθρωπος είναι νεκρός. Και όταν ο Θεός είναι παρόν, ο άνθρωπος είναι ζωντανός. Διότι, όπως είπαμε προηγουμένως, μπορεί με να κινούμαστε, βιολογικά να είμαστε ζωντανοί, να κάνουμε, ξέρω εγώ, τα έργα μας, αλλά η ψυχή μας είναι νεκρή. Και πώς το καταλαβαίνουμε, είναι πολύ απλό. Όταν η ψυχή μας είναι μέσα σε αυτή την νέκρωση, σε μία ακινησία, δεν αισθάνεται. Είναι σύνηθες αυτές τις μέρες των εορτών και ιδιαίτερα της εισόδου μας των νέων χρόνων να ευχόμαστε ο ένας τον άλλο πολλές ευχές για χρόνια πολλά και για ευλογημένη χρονιά. Και είναι δεδομένο ότι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, μέσα στην ύπαρξή του, υπάρχει αυτή η αίσθηση της αιωνιότητος, διότι έτσι έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο για την αιωνιότητα, για την μη υπαγωγή του εις τον θάνατο. Και έτσι ο άνθρωπος δεν πιστεύει, δεν αισθάνεται μέσα του ότι είναι πλασμένος για τον θάνατο, και πορεύεται φυσικό το τρόπο προς την αθανασία. Γι' αυτό τον λόγο κανένας από μας, όσο και αν προσπαθήσουμε, δεν είναι εύκολο να βιώσουμε το γεγονός της προσωπικής μας τελευταίας, του τέλους μας δηλαδή, αλλά μέσα μας δημιουργούμε, σκεφτόμαστε, οραματιζόμαστε, έχουμε διάφορα όνειρα και προοπτικές, οι οποίες δεν έχουν καθόλου σχεδόν συνήθως το γεγονός του τέλους της δικής μας ζωής. Και είναι φυσικό, όπως είπαμε, αυτό, γιατί έτσι μας έπλασε ο Θεός εξ υπαρχής, για να είμαστε βασιλείς της κτήσεως και να είμαστε τέκνα του Θεού, να χαιρόμαστε αυτήν την αθανασία, την επέκτασή μας στην αιώνια βασιλεία του Θεού. Ξέρουμε όμως ότι από την πτώση, από το γεγονός ακόμα της δημιουργίας μας, ο Θεός είπε στον πρωτόπλαστον Αδάμ ότι το αποτέλεσμα της παρακοής του θα ήταν ο θάνατος. Το λέει ξεκάθαρα στο βιβλίο της Γενέσεως ότι ενίαν ημέρα φάγεστε από του καρπού, θανάτω αποθανείστε. Από την ημέρα εκείνη την οποία θα γευθείτε των καρπών αυτών και θα κοπείτε από την ζωή, την όντως ζωή των Θεών, θα αποθάνετε. Πράγμα το οποίο δυστυχώς έγινε και έτσι ο άνθρωπος απέθανε. Απέθανε κατά διπλών τρόπων. Απέθανε πρώτα χωριζόμενος και διακόπτοντας τη σχέση του με την όντως ζωή των Θεών των ίδιων. Και απέθανε και βιολογικά σαν αποτέλεσμα του προηγούμενου θανάτου. Έτσι ο άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει δύο ειδών θανάτους. Πρώτα τον βιολογικό θάνατο, ο οποίος συμβαίνει σε όλους ανεξαιρέτως, και δεύτερον τον πνευματικό θάνατο, ο οποίος δυστυχώς συμβαίνει σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν σχέση με τον Θεό σε αυτήν τη ζωή. Το γεγονός του βιολογικού θανάτου δεν έχει τόση μεγάλη σοβαρότητα πλέον, διότι γνωρίζουμε ότι υπάρχει η Ανάσταση των νεκρών και είναι ένα γεγονός το οποίο θα το περάσουμε όλοι θέλοντας και εμείς. Κανένας άνθρωπος δεν απέφυγε αυτόν τον γεγονός, ούτε ο ίδιος ο Κύριος, ούτε η Θεοτόκος, ούτε οι Άγιοι, κανένας απολύτως.
Και αυτοί ακόμα οι Άγιοι, οι οποίοι δεν γεύτηκαν τον βιολογικό θάνατο, όπως ο προφήτης Ηλίας, ο Ενόχ και ο Ιωάννης ο Θεολόγος, και αυτοί ακόμα θα έρθει η ώρα κατά την οποία θα διέρθουν δια του θανάτου. Διότι ο βιολογικός θάνατος είναι μέσα στην φύση μας, λόγω της φθοράς στην οποία υπετάγουμε με την πτώση μας και με τη διακοπή της σχέσης μας από τον Θεό. Εκείνο το οποίο σημασία έχει και έχει και επίδραση στην όλη μας πορεία είναι ο πνευματικός θάνατος, είναι αυτός ο κίνδυνος ο άνθρωπος να αποθάνει και να γίνει νεκρός και να μείνει νεκρός. Εθυμούμαστε εκείνων των φοβερών λόγων των οποίων ο ίδιος ο Θεός, ο Χριστός, εις την αποκάλυψη του Ιωάννου απίφθινε σε εκείνον τον επίσκοπον και είπε στον επίσκοπον το Πνεύμα του Άγιον ότι όνομα έχεις ότι ζεις, αλλά νεκρώσει. Κατ' όνομα είσαι ζωντανός, αλλά κατ' ουσίαν είσαι νεκρός. Και ξέρετε ότι, όπως είπαμε κι άλλες φορές, είναι φοβερός ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού δεν είναι ατελής λόγος, όπως ο δικός μας λόγος. Δεν είναι ένας λόγος ο οποίος λέγεται και μπορεί να μην τον εννοεί ο Θεός, ας το πούμε έτσι. Εμείς οι άνθρωποι λέμε πολλές φορές έναν λόγο και δεν τον εννοούμε απόλυτα. Εννοούμε, ξέρω εγώ, έναν 70%. Και πολλές φορές δεν ξέρουμε ακόμα εμείς ήδη την βαρύτητα και την επέκταση του δικού μας λόγου. Αλλά ο Λόγος του Θεού, όταν ο Θεός λέει κάτι, αυτό σημαίνει ότι είναι πέρα για πέρα αληθινών, πέρα για πέρα πραγματικών, είναι απόλυτος ο Λόγος του Θεού και αιώνιος και αναλύωτος και αμετάθετος ο Λόγος του Θεού. Και όταν ο Θεός λέει στον άνθρωπο ότι εσύ έχεις όνομα ότι ζεις, αλλά είσαι νεκρός, σημαίνει κατακρίβεια και κατουσία αυτό το οποίο λέει ο ίδιος ο Θεός. Και γιατί ήταν νεκρός? Διότι τα έργα του δεν ήταν έργα τα οποία τον οδηγούσαν σε σχέση με τον Θεό, με την όντως ζωή. Ο Κύριος χαρακτήρισε τον εαυτόν του ως την ζωή. Εγώ είμαι η ζωή. Για να πει ότι όποιος τελικά δεν έχει σχέση με αυτόν τον ίδιο, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν έχει ζωή μέσα του, αλλά είναι νεκρός. Γι' αυτό μας έδωσε το σώμα του και το αίμα του, ώστε να κοινωνούμε μαζί με αυτόν και να έχουμε κι εμείς μέρος και να είμαστε κι εμείς ζωντανοί, να έχουμε μερίδα μέσα στην δική του ζωή. Από την ζωή του Χριστού λαμβάνουμε ζωή και εμείς οι άνθρωποι. Η Εκκλησία είναι αυτός ο χώρος ο οποίος παραλαμβάνει τον άνθρωπο τραυματισμένων, νεκρών, ημιθανή, ετοιμοθάνατον, τον παραλαμβάνει η Εκκλησία των άνθρωπων, όλους μας, εμάς που είμαστε εδώ μαζεμένοι, και κάθε τέκνον της Εκκλησίας είναι ένας άνθρωπος πληγωμένος, τραυματισμένος, νεκρωμένος της πάθηση, μέσα στα πάθη και στην αμαρτία. Και όλος ο αγώνας που κάνουμε μέσα στην Εκκλησία είναι ο αγώνας να ζωοποιήσουμε και να ζωογονήσουμε, να αναστήσουμε την ψυχή μας, να αναστήσουμε την ύπαρξή μας, να αναστήσουμε την νεκρή καρδιά μας, ώστε να αισθανθεί και να ζήσει εν Χριστώ. Ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία και οι εντολές του Θεού, όλες οι εντολές του Θεού και όλος ο αγώνας που κάνει ο άνθρωπος, όλη αυτή η αγωνιστικότητα, η ασκητική αγωγή της Εκκλησίας, σκοπό έχει να ζωογονήσει την ψυχή μας και να την επιστρέψει κοντά στο Θεό. Και αρχίζει κανείς αυτόν τον δρόμο βαδίζοντας με υπομονή, τηρώντας κατά δύναμη τις εντολές του Θεού, οι οποίες είναι τα φάρμακα, τα αναιρετικά φάρμακα της αμαρτίας μέσα μας, και ζώντας μέσα στην Εκκλησία, μετέχοντας εις το σώμα και το αίμα του Κυρίου, εις άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, όπως λέμε κάθε φορά που κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, προσπαθούμε κι εμείς να ενωθούμε με την όντως ζωή, ώστε να ενεργοποιηθεί ξανά η καρδιά μας και να ξαναζήσει και να δει τον Κύριο. Μια απλή ανάγνωση των Αποστολικών κειμένων και των κειμένων των Πατέρων θα δει ότι συνεχώς οι Πατέρες μιλούν
για αυτή την νέκρωση της ψυχής, για αυτόν τον θάνατο. Ο Απόστολος Παύλος συνεχώς οδύρεται και λέει: «Ψαλέπορος εγώ είμαι άνθρωπος, τις μερίσεται εκ του σώματος του θανάτου τούτου». Βιώνει και αυτός ο άνθρωπος το γεγονός του θανάτου του, της απομακρύσεως από τον Θεό. Διότι θάνατος, αυτός ο θάνατος, είναι το γεγονός της απουσίας του Θεού. Όταν ο Θεός είναι απόν, ο άνθρωπος είναι νεκρός. Και όταν ο Θεός είναι παρόν, ο άνθρωπος είναι ζωντανός. Διότι, όπως είπαμε προηγουμένως, μπορεί με να κινούμαστε, βιολογικά να είμαστε ζωντανοί, να κάνουμε, ξέρω εγώ, τα έργα μας, αλλά η ψυχή μας είναι νεκρή. Και πώς το καταλαβαίνουμε, είναι πολύ απλό. Όταν η ψυχή μας είναι μέσα σε αυτή την νέκρωση, σε μία ακινησία, δεν αισθάνεται, δεν καταλαβαίνει, δεν θυμείται, ούτε ποθεί τον Θεό, αυτό είναι δείγμα ότι αυτή η ψυχή είναι νεκρή. Δεν έχει μέσα τη κίνηση, δεν έχει, είναι όπως ένα νεκρό σώμα. Και συμβαίνει αυτό στον άνθρωπο λόγω του γεγονότος της αμαρτίας. Η αμαρτία γι' αυτόν είναι επικίνδυνη, και είναι αμαρτία, και σε αυτό συνίσταται η ουσία της αμαρτίας, στο ότι έχει την ιδιότητα να νεκρώνει την ψυχή του ανθρώπου. Έχουμε όλοι δυστυχώς πείρα από το γεγονός ότι η αμαρτία νεκρώνει την ψυχή μας. Δεν μας αφήνει να κινηθούμε προς τον Θεό. Κάθε υποδούλωσή μας σε πάθος και σε αμαρτία έχει σαν αποτέλεσμα να διοχετεύεται μέσα στον ψυχικό μας κόσμο αυτόν τον θανατηφόρο δηλητήριο, το οποίο σιγά 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 νεκρώνει την καρδιά μας, νεκρώνει την ύπαρξή μας, και ο άνθρωπος βυθίζεται καταρχάς σε μια έτσι αναισθησία, σε έναν ύπνο, και αυτός ο θανατηφόρος ύπνος τον οδηγεί τον άνθρωπο στην νέκρωση. Σε σημείο τόσο μεγάλο που ο άνθρωπος ακόμα μπορεί, ενώ προηγουμένως να είχε μέτρα θεία πνευματικά, να είχε μεγάλα πνευματικά μέτρα, να φτάσει σε τελεία, δηλαδή αποστασία από τον Θεό. Και βλέπουμε τα παραδείγματα του Αποστόλου Ιούδα, ο οποίος εν το όνομα του Χριστού επιτελούσε θαύματα και ήταν μαζί με τον Χριστό, και όμως όταν εισήρθε μέσα στην καρδία του Σατανάς λόγω του πάθους της φυλαργυρίας, τότε επρόδωσε τον Κύριο και αρνήθηκε τον Χριστό. Και όλη η ιστορία της Εκκλησίας είναι γεμάτη από τέτοια παραδείγματα ανθρώπων, οι οποίοι γεύθηκαν κάποια στιγμή την χάρη, η καρδιά τους εκινείται προς τον Θεό, και λόγω της απροσεξίας ή λόγω της αμέλειας ή λόγω της υπερηφάνειας ή κάποιου πάθους το οποίο δεν πρόσεξαν, εδιοχετεύθηκε μέσα στην ψυχή τους αυτό το δηλητήριο της αμαρτίας και νέκρωσαν την καρδιά τους, και δεν εκινείται πλέον η καρδιά προς τον Θεό, και όχι μόνο δεν εκινείται προς τον Θεό, αλλά εκινείται πολλές φορές κατά τρόπον εχθρικών προς τον Θεό. Όχι απλώς εγίνονται νεκροί, αλλά εγίνονται και εχθροί του Θεού. Και οι μεγαλύτεροι εχθροί του Θεού και της Εκκλησίας στην ιστορία υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι κάποιο διάστημα είχαν σχέση με τον Θεό και την Εκκλησία. Είναι ένα πνευματικό φαινόμενο, δυστυχώς, το οποίο ο Θεός να φυλάει, επαναλαμβάνεται πολλές φορές μέσα στην πορεία των ανθρώπων. Θα το δούμε αυτό, το βλέπουμε αυτό και στο Ευαγγέλιο, στην παραβολή του ασώτου. Εκεί βλέπουμε τον Ιόν, ο οποίος, τον μικρότερο Ιόν, ο οποίος ήταν μέσα στην αγκαλιά του πατέρα του, μέσα στον πλούτο εκείνων των πατρικών, απολάμβανε όλη την πατρική δόξα, και όμως άρχισε σιγά σιγά να δέχεται λογισμούς, να δέχεται σκέψεις, να δέχεται την πρόταση να φύγει μακράν του πατέρα του, να φύγει μακράν, και πήρε την πατρική περιουσία και έφυγε μακράν, και εκεί εσκόρπισε την περιουσία του ζώνα σώτος, λέει το Ευαγγέλιο. Και μέσα σε εκείνη τη μέθην όλη και στον ύπνο όλων εκείνων, εξέχασε και τον πατέρα, ξέχασε και την πατρική παρουσία και τη στοργή και όλα τα οποία είχε κοντά στον πατέρα του. Όταν ήρθαν οι δυσκολίες και η πείνα και η κακοπάθεια, και άρχισε να αισθάνεται ότι είναι μακράν του πατρός του, τότε εξύπνησε η καρδιά του
και θυμήθηκε ότι μέσα στο πατρικό σπίτι υπήρχαν δούλοι οι οποίοι περνούσαν καλύτερα από αυτόν που ήταν γιος. Και εστέναξε και είπε ότι «Αναστάς, πορεύσομαι προς τον πατέρα, θα ανασηκωθώ και θα πάω στον πατέρα και θα του πω «Πάτερ, είμαστε εις των ουρανών και ενώπιόν σου, δεν είμαι άξιος πλέον να κληθώ υιός σου, να με κάμεις σαν ένα από τους δούλους σου». Βλέπετε ότι ενώ ήταν νεκρός και ήταν ζαλισμένος και ήταν μεθυσμένος, εν τούτης όμως όταν εκινήθηκε η καρδιά του, αισθάνθηκε την ανάγκη να πάει πίσω, τότε άρχισε να ξαναζωντανεύει μέσα του αυτό το αίσθημα. Και ξεκίνησε τον δρόμο και ενώ ήταν μακριά ακόμα από τον πατέρα, έτειδε αυτού μακράν όντως, ο πατέρας με την πατρική εκείνη διάθεση και στοργή, έτρεξε, τον αγκάλιασε, του έδωσε τη στολή την πρώτη, του έδωσε το δαχτυλίδιο, έθισε τον μόσχο των συντευτών. Και όταν ο μεγαλύτερος υιός έκαμε παράπονα γιατί να του συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο, τότε ο πατέρας είπε ότι ο αδερφός σου ούτως νεκρός είναι και ανέζησε και απολωλός και βρέθη. Ο αδερφός σου αυτός ήταν νεκρός και ξαναζωντάνεψε, ανέζησε. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτό το γεγονός της νέκρωσης της καρδιάς μας είναι κάτι που συνεχώς ο ίδιος ο Θεός επισημαίνει. Και οι πατέρες το εβίωσαν και το έζησαν σε μεγάλο βαθμό και όλος ο αγώνας που έκαναν και όλοι εκείνες οι ασκητικοί ας πούμε πόλεμοι δεν είχαν κανένα άλλο νόημα παρά μόνο να ξαναζωντανέψουν την καρδιά τους. Έφτασαν σε σημείο ώστε ο σωματικός θάνατος να ήταν για αυτούς ένα μηδέν μπροστά στο γεγονός της βίωσης του πνευματικού θανάτου. Αφού λοιπόν ζούμε μέσα μας αυτόν τον γεγονός και όλοι είμαστε πεπραμένοι υπό την αμαρτία, είμαστε υπόδουλοι και πουλημένοι τρόπον την εις την αμαρτία και στον θάνατο, τότε πρέπει να αναζητήσουμε ο καθένας μας τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ξαναζωντανέψει η καρδιά μας. Γιατί το να περιγράψουμε ο καθένας τα σημεία της νέκρωσής μας, όλοι μας ο κάθε ένας τα ξέρουμε και ο κάθε ένας όπως λένε οι πατέρες θρηνεί την εαυτού ψυχή. Κάθε άνθρωπος θρηνεί την νεκράν ψυχή του. Σαν να έχουμε όλοι μας από κάποιον νεκρό και κλαίμε για αυτόν τον νεκρό διότι βλέπουμε την καρδιά μας ακίνητη, ανέστητη, χωρίς ουδεμία αναπνοή, χωρίς καμιά κίνηση, ενώ με το βάπτισμά μας ενδυθήκαμε τον Χριστό και έλαβαμε τόσες δωρές από τον Θεό, εν τούτης η καρδιά μας μένει μακράν του Θεού. Εκείνο το οποίο επιβάλλεται είναι να πούμε ξανά μέσα σε αυτήν την διαδικασία, τη θεραπευτική διαδικασία της Αγίας μας Εκκλησίας. Και πρώτα να κάνουμε κι εμείς αυτό το οποίο έκαμε ο άσωτος Υιός. Να ενθυμηθούμε και να σκεφτούμε σε ποια κατάσταση είναι τα τέκνα του Θεού, βλέποντας αυτά όλα τα οποία ο Κύριος μας περιέγραψε στο Ευαγγέλιο, βλέποντας αυτά όλα τα οποία διαβάζουμε στους βίους των Αγίων, βλέποντας μπροστά μας καθημερινά αυτήν την μεγάλη δόξα των τέκνων του Θεού, τότε να δούμε πού είμαστε εμείς προσκεκλημένοι, σε ποια δόξα, σε ποια κατάσταση πνευματική και πού είμαστε στην πραγματικότητα. Και μετά να πάρουμε την απόφαση ότι «Αναστάς, πορεύσομαι προς τον Πατέρα μου». Θα σηκωστώ και θα πάω προς τον Πατέρα μου. Αλλά όταν θα πάω προς τον Πατέρα, πρέπει να ετοιμάσω εκ των προτέρων τον εαυτό μου τι θα του πω. Γιατί αν πάω εκεί στον Πατέρα και κάνω λάθος, τότε τα πράγματα δεν θα πάνε καλά. Αν πάω και αρχίσω να δικαιολογούμε ή να αρχίσω να θέλω, ξέρω εγώ, τα δικαιώματά μου ή οτιδήποτε άλλο, τότε η συνάντηση σε εκείνη δεν θα έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Πρέπει, αφού πω ότι θα πορευθώ προς τον Πατέρα, να πούμε και εμείς αυτό που είπε ο Υιός εκείνος. Θα του πω ότι, Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, ουκ έτοιμοι άξιος κληθήνε Υιός σου, ποιησόμεσαι ένα το μυστείο σου. Γιατί κατάλαβε το παιδί ότι δεν ήταν πλέον άξιος
να καλείται Υιός του Πατέρα Του. Αυτή η αίσθηση, η συνέστηση ότι είμαστε μακριά από τον Θεό και ότι έχουμε ανάγκη να ζητήσουμε ταπεινά το έλεος του Θεού, αυτό είναι το κλειδί το οποίο θα ανοίξει την πατρική καρδιά. Και τότε, όταν εμείς έχουμε αυτήν τη διάθεση μέσα μας, θα συμβεί και σε εμάς ό,τι έγινε και σε αυτό το γεγονός του Ευαγγελίου. Έτι ημών μακράν όντων, ενώ εμείς ακόμα θα είμαστε μακριά, ο ουράνιος Πατέρας θα τρέξει, θα δράμει η συνάντηση δική μας, θα μας αγκαλιάσει, θα μας φιλήσει, θα μας βάλει μέσα στην πατρική του αγκάλι και δεν θα μας αφήσει να πούμε αυτά τα λόγια. Βλέπετε, στον άσο των Υιών δεν τον άφησε ο Πατέρας να πει τίποτα. Έτι δε αυτού μακράν όντων, λέει, επέπεσε ο Πατέρας, έτρεξε, έδραμε και επέπεσε επί των δράκυλων αυτού, τον αγκάλιασε και δεν τον άφησε να πει τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά αμέσως του έδωσε όλη εκείνη την κληρονομία και την θέση την προηγούμενη. Αυτά όλα τα πράγματα, παιδιά, μέσα στην Εκκλησία είναι γεγονότα. Είναι γεγονότα τα οποία βιώνει ο άνθρωπος. Δεν είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν έτσι μέσα σε μια φαντασία ή σε μια έτσι διδασκαλία, να την πει κανείς απλώς περιγραφική. Είναι γεγονότα οντολογικά, είναι γεγονότα υπαρξιακά. Είναι γεγονότα που τα βιώνει ο άνθρωπος με όλη τη δύναμη της υπάρξεώς του. Είναι υπαρξιακά γεγονότα, το γεγονός της απουσίας του Θεού, το γεγονός της αναζητήσεως του Θεού, το γεγονός της απόφασης μας να επιστρέψουμε πίσω, να κλάψουμε, να ποθήσουμε τον Πατέρα μας, και είναι και το μεγαλύτερο γεγονός της ζωής μας να συναντήσουμε αυτόν τον ουράνιον Πατέρα και να ενδυθούμε ξανά την στολή την πρώτη, αφού προηγουμένως ετοιμάσουμε τον εαυτό μας καταλλήλως και δώσουμε την πρώτη αυτή κίνηση εις τον Θεό, εμείς να κάνουμε το πρώτο βήμα. Ο Θεός από δική του πλευρά διήνυσε αποστάσεις και έκαμε πολλά βήματα. Έχει ένα βήμα το οποίο πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Εκατομμύρια βήματα να κάνει ο Θεός, εάν ο άνθρωπος δεν κάνει το δικό του βήμα, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αυτή η συνάντηση. Και εκείνο το βήμα γίνεται εάν ο άνθρωπος αποφασίσει να υπερβεί τον εαυτόν του. Αυτόν το οποίο ουσιαστικά μας χωρίζει από τον Θεό είναι αυτός ο εγωισμός, η ίηση, η οποία δεν μας αφήνει να δούμε ότι έχουμε ανάγκη από τον ουράνιο Πατέρα. Δεν μας αφήνει να αισθανθούμε ότι χωρίς Αυτόν είμαστε πράγματι νεκροί. Δεν μας αφήνει να αισθανθούμε ότι ο Θεός είναι η ζωή δική μας και ότι η ελευθερία μας έγκυται εις την υποταγή μας, εις το θέλημα του Θεού. Αυτές οι μέρες των εορτών, όλη η υμνολογία της Εκκλησίας, όλα τα τροπάρια, όλες οι μέρες αυτές των Αγίων Εορτών και τα γεγονότα, δεν είναι τίποτε άλλον παρά μία συνεχής υπόμνησης, μία συνεχής προβολή μπροστά μας του ιδίου του Χριστού. Ο Χριστός εμφανίζεται ενώπιό μας ως βρέφος, ως άνθρωπος οκταήμερος, ως άνθρωπος τέλειος εις τον Ιορδάνη, ως πορευόμενος εις αναζήτηση του πλανηθέντος προβάτου, και οι Άγιοι της Εκκλησίας έγραψαν όλα αυτούς τους ύμνους, όλα τα τροπάρια, σαν μία διέξοδο της μεγάλης αγάπης τους προς τον Χριστό, αλλά ταυτόχρονα και σαν μια έκφραση της αναζήτησης του Θεού. Αυτοί ήταν πράγματι άνθρωποι οι οποίοι εκατάλαβαν τον σκοπό της ζωής τους και αναζήτησαν τον Θεό και τον έψαξαν και έδωσαν στον Θεό την κεντρικότερη θέση μέσα στη ζωή τους. Και πράγματι απέδειξαν ότι ο Θεός είναι το κέντρο της ζωής του ανθρώπου. Εάν ο Θεός δεν είναι στο κέντρο, τότε δεν έχουμε αποτελέσματα. Εάν ο Θεός, παιδιά, είναι σε μια άκρη της ζωής μας, τότε δεν θα έχουμε ποτέ αυτά τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Θα έχουμε μία μικρή γνώση, μία μικρή αίσθηση, αλλά ουδέποτε αυτή την αίσθηση του Πατέρα προς το παιδί του. Ο Θεός ζητά την δική του θέση και η ίδια η ύπαρξή μας
ζητά να δώσει τον Θεό αυτήν την καρδία, αυτόν τον κέντρο, αυτήν την ολοκληρωτική αφιέρωση, την οποία ο κάθε άνθρωπος μπορεί να προσφέρει στον Θεό ανεξαρτήτως ποιον δρόμο διαλέγει να ακολουθήσει στη ζωή του. Το να ακολουθήσει κανείς τον ένα ή τον άλλο δρόμο είναι θέμα της ελευθερίας του. Το ζητούμενο για όλους τους δρόμους είναι αυτός ο αιώνιος γάμος, η αιώνια σχέση με τον Υφείο Χριστό. Έτσι σήμερα λοιπόν, εδώ που είμαστε, σε αυτό το μοναστήρι, το αρχαίο, σε αυτόν τον χώρο, πρέπει να θυμηθούμε και να δούμε αυτήν την πορεία του Θεού προς τον άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα και την πορεία του ανθρώπου προς τον Θεό. Και να καταλάβουμε ότι η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία είναι η πιο μεγάλη εμπειρία από όλες τις εμπειρίες που μπορούμε να γευθούμε. Και όταν το καταλάβουμε, τότε δεν έχουμε να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να παρακαλέσουμε τον Θεό να έρθει σαν αναζήτησή μας και να δείξουμε στον Θεό όχι τα έργα μας που δεν έχουμε, αλλά τον εαυτό μας νεκρών, γυμνών, άταφων, νεκρωμένων μέσα στην αμαρτία, και εκείνο που μένει σε μας μόνο είναι να τον παρακαλέσουμε να μας αναστήσει, τον παρακαλέσουμε να μας ελεήσει. Τότε και μόνον και τα χρόνια πολλά που λέμε κάθε λίγο έχουν πραγματικά νόημα, διότι τα χρόνια πολλά σημαίνει αιωνιότητα και θα ζούμε αιώνια ή αν ζούμε μαζί με τον αιώνιο Θεό και σε αυτήν τη ζωή και στην αιώνια Βασιλεία Του. Εύχομαι λοιπόν πραγματικά χρόνια πολλά σε όλους, ευλογημένος ο νέος χρόνος και χάρις του Χριστού μας η αιώνια χάρις να μας δώσει την αίσθηση της αιώνιας Βασιλείας Του και της αιώνιας αγάπης Του. Αμήν.